Πάμε να δούμε τι γίνεται σε κάποιο νησί του Αιγαίου. Πάμε στην προκειμένη περίπτωση στην Άξο, προκειμένου να δούμε το κλίμα στην κτηνοτροφία και στο κομμάτι των τιμών και στο κομμάτι των ελλείψεων. Πόσο διαφέρει σε σχέση εδώ με την περιφέρεια Κρήτης ο κύριος Δημήτρης Καπούνης, ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα από την Άξο. Άκουσα τον κύριο Βερικάκη προηγουμένως, τον πρόεδρο, τον συνάδελφο, ναι, και είπα ότι θα πουλήσουν, ξέρω εγώ, 7.30. Ναι. Αυτή τη στιγμή το καλάθι, αν ξέρει ο συνάδελφος ο πρόεδρος, υπάρχει ένα καλάθι της οικοκυράς, το οποίο έβαλα το αρνί και το κατσίκι μέσα. Αποτέλεσμα έχει ότι το αρνί και το κατσίκι θα πουλιέται 9.90. Αν βάλουμε λοιπόν ότι 9.90 πουλιέται το αρνί και το κατσίκι μείον το ΦΠΑ, είναι 8.70. Μείον άμα τα σφάξουμε στο σφαγείο όταν τα πάμε, περίπου το κιλό κατεβαίνει 1 ευρώ. Αμέσως πάμε στο 7.70. Εμείς είμαστε νησιά, έχουμε μεταφορικά, 50-60 λεπτά. Πάμε στα 7.10, 7.20. Αν βγάλουμε και τη φύρα πάμε στα 7 ευρώ. Αν πούμε ότι ο μεσάς ο Κρεοπόλης για να το στείλει στο μάρκετ ή οπουδήποτε στη Βαρδάκιο θα βγάλει 1 ευρώ, πάμε στα 6. Αν βγάλει και η Βαρδάκη αυτό που θα το πουλήσει άλλο ένα, πάμε στα 5. Για ποια 7.30 μιλάνε? Δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο κτηνοτρόφος θα πεθάνει. Αυτή τη στιγμή συζητάμε, ας πούμε, για μια τιμή 9 ευρώ εδώ στην Άξο, 8.60 με 9 ευρώ. Και πάλι οι κτηνοτρόφοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Έχουν έρθει όμως σε απόγνωση, διότι με αυτά που γίνονται με το καλάθι της οικογένειας, κάθε μέρα αλλάζει η τιμή. Και εγώ έκανα ένα εύλογο ερώτημα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλάθι για το κτηνοτρόφο δεν υπήρχε? Όσον αφορά τις ζωοτροφές, όσον αφορά τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, σωστά, τα αναλώσιμα, το ρεύμα, την ενέργεια, τα πετρέλαια. Τι απάντηση, δεν μπορώ να δώσω την απάντηση. Δηλαδή υπάρχει καλάθι στην οικογένεια σήμερα στο και 5 που ο κτηνοτρόφος έχει κλείσει τιμές και αλλάζουν, γιατί αλλάζουν. Με το 9.90 αλλάζει, είναι ακουστικό, είναι ψυχολογικό το θέμα. Θα πάω να ρωτήσω, θα πάρει 12.13 το αρνί. Πρόεδρε, το ζωικό κεφάλαιο εκεί, πόσο έχει μειωθεί στην Άξο? Το ζωικό κεφάλαιο, υπάρχει μείωση. Μα δεν είναι μόνο αυτό η μείωση που υπάρχει. Γενικό το κακό. Το ζωικό κεφάλαιο εδώ εμείς, σαν Ένωση, έχουμε στηρίξει τον κτηνοτρόφο, τον έχουμε βοηθήσει. Πληρώνουμε το γάλα 1,42 το πρόβιο και 80 λεπτά το κατσικίσιο, 60 λεπτά το γελαδινό. Έχουμε βάλει πλάτη σαν Ένωση. Αλλά δεν θα κρατήσουν η παραγωγή με αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, ένα κτηνοτρόφο σήμερα, να το πάμε διαφορετικά και να κάνουμε μία ανάλυση προς τα κάτω, προς τα πίσω. Ένα κτηνοτρόφο κράτησε ένα ζώο για να το σφάξει 60 και 70 μέρες. Περίπου. Το έφαγε 50 κιλά γάλα. Αν το πουλάγε αυτό το γάλα με ένα 40, με ένα 50, θέλει 7 ευρώ, 7,5. Κόστος. Και πάμε, μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Θα το πουλήσουμε πόσο με 9,90. Είναι ξεκάθαρο. 9,90 πόσο να πουληθεί? Ειδικά το πρόβλημα στα νησιά είναι εντονότερο σε σχέση με την υπηρετική χώρα. Παντού είναι. Το πρόβλημα είναι παντού. Εγώ μιλάω με όλους τους συνάδελφους. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές έξω. Σήμερα αλλάζουν όλα. Με το καλάθι της νοικοκυράς στο και 5 για καθαρά προεκλογικούς και ψηφοδορικούς λόγους για να πάρουν τους καταναλωτές, πουλήσαν τους κτηνοτρόφους. Μας πουλήσανε. Εμάς μας πουλήσανε. Είμαστε λίγοι. Ναι, το δέχομαι. Αλλά πρέπει να ζήσουμε. Θα τα πούμε, κύριε Καπούνη. Δεν μπορεί, ας πούμε, στο βωμό του καταναλωτή να μας πουλάνε. Είναι αμαρτία. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Ο κ. Γεωργιάδης καλύτερα. Λίγο πριν το Πασχαλινό τραπέζι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να στείλω χαιρετισμούς από Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.